Πακογιάννη, να σας διευκρινίσω, γιατί ίσως δεν το ακούσατε κι εσείς, ότι η Πρόεδρος δεν εξέφρασε την προσωπική της άποψη και επιθυμία, αλλά την ομόφωνη μέχρι πρότινος τοποθέτηση όλων των κομμάτων που συμμετέχουν στο Προεδρείο. Τώρα, επειδή υπάρχει κάθε φορά μετατόπιση σε σχέση με το ποια εκπροσώπηση είναι επαρκώς αντιπροσωπευτική ώστε να θεωρείται δημοκρατική, εδώ που είναι η ολομέλεια της Βουλής, έγινε η συζήτηση όπως δημοκρατικά επιβάλλεται και όπως δυστυχώς σε πάρα πολλές άλλες περιπτώσεις που επιβαλλόταν, ούτε έγινε ούτε διεκδικήθηκε. Τώρα, έχει ζητήσει το λόγο και ολοκληρώνουμε με τον Υπουργό... Α, είναι ο κύριος Αθανασίου. Κύριε Μητσοτάκη, εξαντλήσατε τις τοποθετήσεις σας. Νομίζω ότι αδικείτε κύριε Μητσοτάκη και την διαδικασία, αλλά και τον εκ δεξιών σας καθήμενο συνάδελφό σας και δεύτερο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, διότι έχετε μετατρέψει τη διαδικασία σε δικό σας προσωπικό, ενώ είναι περισσότερο δικό του προσωπικό. Θέλετε να προηγηθεί ο συνάδελφός σας, ο κύριος Αθανασίου, ή θέλετε να μιλήσετε ξανά? Το Προεδρείο κρίνει ότι δεν υπάρχει προσωπικό. Παρόλα αυτά, θα σας δώσω το λόγο για ένα λεπτό για να εξηγήσετε το προσωπικό. Κυρία Πρόεδρε, εγγράψατε στην ημερήσια διάταξη το ζήτημα της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας την περασμένη Δευτέρα, χωρίς να έχετε διαβουλευτεί με κανέναν για την απόφαση σας αυτή. Αναφέρατε στη συζήτηση ότι είχατε ενημερώσει τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή εμένα, για την πρόθεσή σας να το κάνετε αυτό. Να σας φρεσκάρω λοιπόν τη μνήμη και σας. Και τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους όλων των κομμάτων, κύριε Μητσοτάκη. Να φρεσκάρω λοιπόν τη μνήμη σας. Καταλαβαίνω ότι υπό την πίεση της συζήτησης ενδεχομένως να μην θυμάστε τα πραγματικά περιστατικά. Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας τα θυμίσω, κυρία Πρόεδρε. Εγγράψατε τη Δευτέρα στην ημερήσια. Αυτό είναι το προσωπικό, μια ένσταση επί της διαδικασίας εκλογής Προέδρου. Θέτετε ένσταση στη διαδικασία εκλογής Προέδρου. Κύριε Μητσοτάκη, επειδή ήσασταν απόν στη διαδικασία, θέλετε ετεροχρονισμένα να θέσετε ζήτημα εγκυρότητας της εκλογής Προέδρου και το κάνετε ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Ψεύδεστε ή δεν θυμάστε καλά, κυρία Πρόεδρε. Στη διαδικασία εκλογής Προέδρου ήσασταν απόν. Δεν θέσατε ζήτημα εγκυρότητας. Δώσατε το λόγο, κυρία Πρόεδρε. Λοιπόν, ενημερώνω το σώμα ότι την Τρίτη σας αναζήτησα για να εκφράσω την διαμαρτυρία μου και του κόμματος μου ότι εγγράψατε στην ημερήσια διάταξη εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας χωρίς να έχετε ανακοινώσει το όνομα. Αυτό λοιπόν έγινε εκ των υστέρων. Σας παρακαλώ λοιπόν να διορθώσετε τον ισχυρισμό σας ότι είχατε ενημερώσει τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους. Σίγουρα δεν είχατε ενημερώσει εμένα. Δεν ξέρω αν είχαν ενημερωθεί οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των άλλων κομμάτων. Πολύ αμφιβάλλω, διότι τους ερώτησα. Και να αναγνωρίσετε ότι προβήκατε σε ένα ατόπιμα να εγγράψετε στην ημερήσια διάταξη ζήτημα εκλογής Προέδρου χωρίς να έχετε ανακοινώσει το όνομα και χωρίς προφανώς να δώσετε τη δυνατότητα στους βουλευτές να μπορούν να διαβουλευτούν με τις κοινοβουλευτικές ομάδες για ένα κορυφαίο ζήτημα που αφορά το Κοινοβούλιο. Σας ζητώ λοιπόν να ανακαλέσετε αυτό το οποίο είπατε και θα ζητήσω και από τους υπόλοιπους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους να τοποθετηθούν εάν υπήρχε οποιαδήποτε ενημέρωση από εσάς για την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη του ζητήματος αυτού. Κύριε Μητσοτάκη, επειδή θέτετε ζητήματα τάξεως και ειλικρίνειας, οφείλω και εγώ να ενημερώσω το σώμα για την συνομιλία μας. Με ενημερώσατε ότι με αναζητείτε διότι δεν είχε ανακοινωθεί όνομα Προέδρου της Δημοκρατίας και μου εκφράσατε την άποψή σας ότι σας δήλωσα ότι δεν γνωρίζω ποιο όνομα θα ανακοινωθεί, ούτε έχω ενημερωθεί.
και μου εκφράσατε την άποψή σας ότι αν μεν ανακοινωθεί το όνομα του κυρίου Αβραμόπουλου δεν έχετε πρόβλημα, αλλά αν ανακοινωθεί άλλο όνομα θα έχετε πρόβλημα. Αν θέλετε λοιπόν διαδικασίες διαφανείς και ειλικρινείς, μπορούμε πολύ ειλικρινά να διατυπώνουμε εδώ και να ενημερώνουμε και τον ελληνικό λαό για αυτά τα οποία διαμείβονται. Κακόπιστες τέτοιου τύπου κυβιστήσεις σε αυτήν εδώ την κοινοβουλευτική περίοδο και ολομέλεια δεν θα τη συνηθίσετε. Το λόγο έχει ο κύριος Αθανασίου και θα κλείσουμε με τον κύριο Βούτση, Υπουργό Εσωτερικών. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ανεξάρτητα από την άποψη που έχει ο καθένας από εμάς για την διάταξη του εισαγγελέα, γιατί η περί διατάξεως πρόκειται, δεν είναι απόφαση, θα ήθελα να αναφερθώ μόνο στο νομικό ζήτημα που, αν μου έδιδε η πρόεδρος το λόγο στην πριν τη διακοπή, σε ένα λεπτό θα είχαμε τελειώσει. Και αυτό που θα πω δεν έχει καμιά σχέση με τους συγκεκριμένους κρατούμενους. Κυρία Πρόεδρε, το όργανο και οι προϋποθέσεις βάσει της οποίων χορηγείται η άδεια προσδιορίζονται επακριβώς και περιοριστικά από τον σοφρονιστικό κώδικα, δηλαδή από νόμου που έχει ψηφίσει το Ελληνικό Κοινοβούλιο και ισχύει. Υπάρχει δε και δευτεροβάθμιο όργανο που μπορεί ανά πάσα στιγμή να προσφύγει ο ενδιαφερόμενος με ορισμένες προϋποθέσεις, και αυτό δεν είναι ο εισαγγελέας πια που επιβλέπει τη φυλακή, αλλά είναι το Συμβούλιο Φυλακών που θα μπορούσε να γίνει αυτό. Όσον αφορά τώρα το επαρκώς είναι, δίνει μια κατεύθυνση για να έχει μια υπευθυνότητα ο αυτός ο οποίος εκδίδει απόφαση ή διάταξη. Μην ξεχνάτε ότι το Σύνταγμά μας, στις αποφάσεις μάλιστα και τις ποινικές και τις πολιτικές, έχει ρητή διάταξη που λέει ότι οι αποφάσεις του δικαστηρίου πρέπει να είναι πλήρως και επαρκώς αιτιολογημένες. Συνεπώς, δεν είναι το ζήτημα αυτό αν είναι μια διάταξη επαρκώς ή πλήρως αιτιολογημένη, ποιος θα την κρίνει. Την κρίνουν μόνο δικαστικά όργανα. Δεν μπορεί να την κρίνει ο νομοθέτης. Ο νομοθέτης το μόνο που μπορεί να κάνει, εμείς δηλαδή, είναι να αλλάξουμε τον σοφρονιστικό κώδικα και να πούμε με ποιες προϋποθέσεις και ποιο όργανο θα αποφασίζει να δίδεται η άδεια σε κρατούμενο βουλευτή για να εξέρχεται ψηφολογική. Συνεπώς, θα ήταν ατόπιμα μεγάλο εάν ένα θεσμικό μεν όργανο, αλλά διοικητικό της Βουλής, όπως είναι η διάσκεψη των Προέδρων, αποφασίσει για να κρίνει απόφαση δικαστικού οργάνου. Κατά τα άλλα, τα είπε ο κ. Βενιζέλος, παρεμβάζεται η διάκριση των εξουσιών και το κράτος δικαίου. Συνεπώς, νομίζω ότι η διάσκεψη των Προέδρων μπορεί να συζητήσει και να ξαναδούμε τις συνδυασμένες διατάξεις, αν θυμάμαι καλά, είναι το 54 και το 57 του Σοφρονιστικού Κώδικα, που ερμηνευόμενες εν συνόλου δίνουν αυτά το συμπέρασμα το οποίο σας είπα. Δεν μπορεί λοιπόν η διάσκεψη των Προέδρων να καταργήσει τη διάταξη. Μόνο η Βουλή με νόμο. Ευχαριστώ. Σας παρακαλώ, κύριε συνάδελφε. Τον λόγο έχει ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Βούτσης. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ζήτημα το οποίο ετέθη σήμερα και μας απασχόλησε και συζητήθηκε είναι μείζον, διότι έχει διαστάσεις τις οποίες ενδεχομένως δεν μπορούμε σήμερα να εξαντλήσουμε στη συζήτηση, και γι' αυτό η κυβέρνηση βεβαίως δεν θα μπορούσε να μην πάρει θέση διεμού σε αυτό το θέμα. Και είναι μείζον διότι σε λίγο καιρό θα γίνει η δίκη των κρατουμένων της ηγεσίας της Χρυσής Αυγής, και αυτή η δίκη θα πρέπει να γίνει, και είμαστε όλοι σύμφωνοι σε αυτό, με τις αρχές του κράτους δικαίου και χωρίς πολιτική φόρτιση που θα δώσει άλλο στίγμα σε μία πρωτόγνωρη πραγματικά διαδικασία, διότι όλοι έχουμε δεχθεί από την προηγούμενη Βουλή ότι αυτή η περίπτωση είναι μία sui generis, θα μπορούσε να πει κανείς, περίπτωση ενός κόμματος που ταυτόχρονα είναι εν τη Βουλή και μέσα σε τρεις διαδοχικές
ψηφοφορίες λαϊκές, έχει τύχη λαϊκής ψήφου και νομιμοποίησης και ταυτόχρονα καταγγέλλεται και έχει διαμορφωθεί ο φάκελος ως μια ιονή εγκληματική οργάνωση. Είναι εντελώς ιδιαίτερο ζήτημα που για πρώτη φορά εμφανίστηκε στη Βουλή και στην προηγούμενη φάση, τουλάχιστον επί 1,5 χρόνο, κληθήκαμε σε δύσκολα θέματα, στα οποία δεν υπήρχε νομολογία, σε μια σειρά θεμάτων που είχαν σχέση με τη χρηματοδότηση, με την παρουσία ή όχι των βουλευτών εδώ, των προνομίων, τα άλλα, σε πολύ δύσκολα ζητήματα, να λάβουμε αποφάσεις που ενδεχομένως κάποιες από αυτές να ήταν λιγότερο ή περισσότερο δόκιμες ή σωστές, αλλά ήταν αυτές και διαμόρφωσαν μια ισορροπία ή, εν πάση περιπτώσει, μια αντιπαράθεση η οποία είναι στο δημόσιο χώρο και η οποία έχει τα δικά της στοιχεία και χαρακτηριστικά. Παραδείγματος χάρη, συμμετείχαν το σύνολο των βουλευτών της Χρυσής Αυγής, με συγχωρείτε, στην εκλογή του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας για τα επόμενα 5 χρόνια. Και την ίδια ώρα, και χωρίς βεβαίως να έχει τελεσιδικήσει οτιδήποτε, είναι προφυλακισμένη με υπαρκτό και παρόν το τεκμήριο της αθωότητας, όπως είναι για όλους, αλλά και των επιβαρυντικών στοιχείων επίσης που υπάρχουν με το βούλευμα. Αυτά λοιπόν δεν είναι ζητήματα τα οποία μπορούν να λυθούν ούτε με κραυγές, ούτε με εμμονές, αλλά με την τήρηση ακριβώς του συντάγματος, του δικαίου. Και έρχομαι λοιπόν να πω ότι η προηγούμενη Βουλή υπέφερε από τη χρήση, την κατάχρηση που της επεφύλαξε η κυβέρνηση, ανεξάρτητα από αυτό το ζήτημα, και ο ίδιος ο Πρόεδρος είχε υποφέρει, το λέω ευθέως, από τον τρόπο που η προηγούμενη κυβέρνηση χρησιμοποίησε ή ήθελε να χρησιμοποιήσει την Βουλή σε κρίσιμες στιγμές, στη λειτουργία της, στις διαδικασίες της, στον ανοιχτό της διάλογο, πράξη νομοθετικού περιεχομένου και άλλα πράγματα, τα οποία κρίθηκαν και από το λαό, διότι ήταν στοιχείο ζών της δημόσιας αντιπαράθεσης. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Κυρία Βούλτεψη, παρακαλώ πολύ, αφήστε με να συνεχίσω. Δοκιμαζόμαστε και κρινόμαστε λοιπόν όλοι, και η νέα πλειοψηφία και όλοι μας, στις νέες συνθήκες στη Βουλή, για να λειτουργήσει καλύτερα, να αναβαθμιστεί, να αναστηλωθεί η δημοκρατία, η ίδια η Βουλή. Και είμαι σίγουρος ότι η ανάδειξη της νυν Προέδρου και η συμβολή της θα είναι καθοριστική ακριβώς σε μια τέτοια διαδικασία για την ίδια την Βουλή. Με αυτή την έννοια, η ευαισθησία που το Προεδρείο επέδειξε να αναδείξει αυτό το ζήτημα, να το φέρει μέσα στη Βουλή, σημειώνεται από την πλευρά μας σαν ένα στοιχείο μιας τέτοιας προσπάθειας αποκατάστασης μέσα στην αίθουσα αυτής της ποιότητας που χρειάζεται για το Κοινοβούλιο. Βεβαίως, η κυβέρνηση δεν διανοείται, ούτε τη ζητήθηκε προφανώς από κανέναν, να παρέμβει ή να υπαγορεύσει άποψη στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος έχει την ευθύνη για αυτό το ζήτημα, και αυτός ή ο αντικαταστάτης του, ή δεν ξέρω ακριβώς ποιος κύριος ή κυρία, έχει νομολογήσει έτσι ή αλλιώς σε διάφορες συνθήκες. Δεν διανοούμαστε, επαναλαμβάνω, να παρέμβουμε ούτε να υπαγορεύσουμε. Αυτή η ίδια η συζήτηση εδώ, η οποία καταγράφεται και στα πρακτικά και στο δημόσιο χώρο, δίνει την αφορμή προφανώς και στην νομοθετική εξουσία και στην εκτελεστική εξουσία, αλλά και στη δικαστική εξουσία, να σκεφτεί, να φερθεί, να συμπεριφερθεί με βάση τον κοινό νου, την κοινή λογική. Άρα, επιτρέψτε μου, με συγχωρείτε που μακρηγόρησα, να σας πω ότι εφόσον συνεχιστεί σήμερα η διαδικασία και περαιωθεί, είναι πράγματι σωστό, καθώς έχει αναδειχθεί το ζήτημα, στη διάσκεψη των Προέδρων και στην Βουλή κάποια στιγμή
εν ώψη, επαναλαμβάνω, και εξελίξεων οι οποίες θα υπάρχουν και στο δικαστικό, ας πούμε, τομέα και όχι μόνο, αυτό ή και άλλα ζητήματα ευθαρσώς ανοιχτά να συζητηθούν και από κοινού να νομολογήσουμε. Ευχαριστώ πολύ.